Βουλευτές. Αν εμπιστευτούμε σήμερα την κυβέρνηση, σημαίνει ότι υποστηρίζουμε το εξής τετράπτυχο. Πρώτον, ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση με αυτή την οικονομία καταστραμμένη και με πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη την ανεργία. Δεύτερον, ότι τα μνημόνια τελείωσαν, ενώ όλοι οι νόμοι μνημονιακοί είναι σε ισχύ. Τρίτον, ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ενώ αυτό κανείς δεν το υποστηρίζει διεθνώς, παρά μόνο η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Τέταρτον, ότι μπορούμε να ξεπληρώσουμε τους δανειστές με 9 δις το χρόνο, ενώ δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια. Νομίζω ότι αυτό δεν το πιστεύει κανείς, ούτε μες στην αίθουσα, αλλά ούτε και στον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει κρίση εκπροσώπησης, ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τα πιστεύει αυτά. Και ότι αν πάρετε ψήφο εμπιστοσύνης, βρίσκεστε σε πλήρη αναντιστοιχία με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να ψηφίσετε νόμους, δεν μπορείτε να εκλέξετε πρόεδρο δημοκρατίας και ούτε καθεξής. Άρα, η μόνη λύση είναι πράγματι οι εκλογές που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, και το μόνο πρόγραμμα μέχρι στιγμής που έχουμε ακούσει που να μπορεί να μας βγάλει από την κρίση είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο μέρος του προγράμματος ακούσαμε στην Διεθνή Ένωση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρόεδρο. Όμως, θα ήταν λάθος αν εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χάναμε το τριήμερο και αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που μας δίνεται, με το να μην πάμε λίγο παρακάτω στις θέσεις του προγράμματός μας και να μην αναλύσουμε ειδικότερα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Αντί να χάνουμε την ώρα μας απαντώντας τα μεγάλα ψέματα που δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε, γιατί ο ελληνικός λαός τα ξέρει από πρώτο χέρι, δηλαδή από την καθημερινότητά του. Ξέρετε, κύριοι βουλευτές και κυρίες, η χώρα είχε δύο μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα στο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Το πρώτο, πρόκειται για τα υψηλά ποσοστά ιδιόκτητης κατοικίας. Και το δεύτερο, τα υψηλά ποσοστά αποφύτων λυκείων και πανεπιστημίων. Ήταν το δημιούργημα μιας χαρακτηριστικής ταυτοτικής ανάγκης και βούλησης του λαού να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του και να σπουδάσει τα παιδιά του. Βάλατε χέρι και στα δύο και τα καταστρέψατε, ή επιχειρείτε να τα καταστρέψετε και τα δύο. Να τα ξεπουλήσετε, σπίτια και εκπαίδευση. Και τα μεν σπίτια τα αφήνω στον κύριο Βορύδη, δεν είναι εδώ, πήρε τα σουζούμια αυτού που εκπροσωπεί, που ενθυμούμενος το ακροδεξιό παρελθόν του, θα τα σώσει από τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσω λοιπόν για την εκπαίδευση και την έρευνα, την άλλη μεγάλη μας περιουσία, και τη δύναμη που έχουν να μας βγάλουν από την κρίση, να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να της δώσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που θα συμβάλλει στο δικό μας σχέδιο αυτό της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αντί να διαλύουμε ερευνητικά κέντρα και να τα κάνουμε ιδιωτικά, και πανεπιστήμια και να τα ιδιωτικοποιούμε. Γι' αυτό θα δημιουργήσουμε τον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Δηλαδή ένα χώρο δημόσιο, δωρεάν, όπου θα συνεργάζονται τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και τα δημόσια ΑΕΗ. Θα ενισχύσουμε δηλαδή το πεδίο που εξακολουθούμε να είμαστε ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο του θαύματος ένατη, το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε νέες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας με αυτό το προσωπικό το οποίο σήμερα μεταναστεύει, τους νέους επιστήμονες, με ό,τι δηλαδή πιο πολύτιμο έχει και χάνει η χώρα λόγω της πολιτικής της. Έχουμε έτοιμο ένα μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη λειτουργία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος, που το κάνατε κουρελόχαρτο, ισοτιμώντας τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΗ με τα ιδιωτικά κολέγια που σήμερα, χωρίς να ερεθριούν, ονομάζονται πανεπιστήμια. Γιατί για αυτή τη μεγάλη ιδιωτική αγορά προορίζονται
οι διαγραφές, οι διαγεγραμμένοι αιώνιοι δήθεν φοιτητές. Γιατί οι διαγραφές των αιωνίων φοιτητών προετοιμάζουν το έδαφος για τις διαγραφές των κανονικώς φοιτούντων φοιτητών, των σημερινών φοιτητών, που δεν επιτρέπεται να χάσουν πάνω από 2 έτη σπουδών συνολικά. Δηλαδή το 50% των σημερινών σπουδαστών κινδυνεύουν να μην μπορεί να πάρουν πτυχίο, να είναι πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια ή όσοι δεν έχουν λεφτά να μην πάρουν ποτέ πτυχίο. Γι' αυτά επέρεται και επιχαίρει ο κύριος Λοβέρδος χτες. Εμείς δεσμευόμαστε να σταματήσουμε τη διπλή όψη της ιδιωτικοποίησης που έχετε επιβάλει στην εκπαίδευση. Δηλαδή, από τη μια αφιδόλευτα παροχές στην ιδιωτική εκπαίδευση, από την άλλη μετατροπή της δημόσιας εκπαίδευσης σε ιδιωτική και τέλος της δημόσιας εκπαίδευσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Να τα βγάλει τα λεφτά της μπας και επιβιώσει. Αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει. Η αριστερά πιστεύει στη δύναμη της εκπαίδευσης που είναι όπλο κοινωνικής και προσωπικής χειραφέτησης. Είναι μέσο εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η γνώση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την κατανόηση της κρίσης, αλλά και για την έξοδο από αυτήν, για την αλλαγή της κοινωνίας που εμείς επαγγελόμαστε. Γιατί εμείς είμαστε η αριστερά που επιθυμεί την αλλαγή της κοινωνίας. Ναι. Αυτή η δύναμη, αυτό το όπλο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των πολλών και όχι των λίγων. Γι' αυτό λοιπόν δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση που θα αναβαθμίσουμε για να είναι υψηλού επίπεδου. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το σχέδιό μας είναι αντίπαλο σχέδιο με 2 στόχους. Ο πρώτος, να σταματήσουμε την καταστροφή, δηλαδή να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια με όλους όσους έχουν ανάγκη. Με τους παράνομα και αντισυνταγματικά απολυμμένους, φύλακες, διοικητικούς, εκπαιδευτικούς στη θέση τους. Γιατί κανείς δεν περισσεύει. Με βιβλία και βιβλιοθήκες. Θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση στην εκπαίδευση, με πρωινό και μεσημεριανό στα σχολεία, με σίδη και στέγαση εξασφαλισμένη για όλους τους σπουδαστές. Όχι να δημιουργείται αυτή την τραγωδία με τους 20.000 φοιτητές που περιμένουν δήθεν μεταγραφή, ώστε να εξαφανίσετε όλα τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια και να ακυρώσετε όλα τα κεντρικά. Θα αντιμετωπίσουμε τη σχολική διαρροή που προκαλείται από την ανέχεια και τις συνεχείς εξετάσεις. Θα καταργήσουμε αυτές τις συνεχείς εξετάσεις που βάλατε στο Λύκειο. Είναι προφανές αυτό. Διότι έτσι φεύγουν τα φτωχά παιδιά από τα σχολεία. Θα επαναφέρουμε το θεσμό του ολοήμερου με ενισχυτική διδασκαλία. Το ολοήμερο σχολεία, όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν τουλάχιστον μια γλώσσα πιστοποιημένη, γιατί δεν έχουν να την πληρώνουν έξω. Θα αντιμετωπίσουμε τα σχολεία σαν τόπους πολιτισμού. Κυρία Φωτίου, παρακαλώ. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Που θα είναι ανοιχτά τα βράδια για κομπιούτερ, θέατρο, μουσική, αθλητισμό, για παρεούλα, κανείς μόνο στην κρίση. Για να διώξουμε το φασισμό από τα σχολεία. Γι' αυτό το τιτάνιο έργο δεν υποσχόμαστε χρήματα στους εκπαιδευτικούς. Υποσχόμαστε σεβασμό, εργασιακή ασφάλεια, χωρίς το φόβο της απόλυσης και αξιοπρέπεια. Γιατί μόνο αυτοί μπορούν να μεταδώσουν τη χαρά της γνώσης. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θυμηθείτε όλοι, κύριοι βουλευτές και συνάδελφοι, το δάσκαλο που σας άλλαξε τη μαθητική ζωή. Εμείς εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύουμε πως αυτή η εμπιστοσύνη θα τους κάνει να υπερβούν τα προσωπικά τους προβλήματα και αδυναμίες και θα συμβάλλουν στο μεγάλο σχέδιο δημοκρατικής αναγέννησης εκπαίδευσης του τόπου μας. Ευχαριστούμε πολύ.